Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Στο ομορφιέ σου, όπως πάντα. Ευχαριστώ και εσύ. Άννα. Έλενα μου, από τότε που ξαναγύρισες, έχει συμβεί μια φοβερή αλλαγή σε αυτό που παίρνουμε από σένα και τίνω να πιστέψω ότι μάλλον αυτή ήσουνα, απλά τον πρώτο καιρό κάτι δεν σου έβγαινε. Ακριβώς. Κάτι σοβαρό δεν σου έβγαινε, βέβαια. Ναι. Βέβαια, σε προτιμώ σε πιο εναλλακτικά ξένα τραγούδια. Τώρα, πες το και βίτσιο μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πιο πολύ. Όχι πως δεν είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εναλλακτικό ξένο. Il Bastardo. Μ' άρεσε σε αυτά που είπες στα Sweet Dreams και όλα αυτά που έτσι είχε μια πολύ αρρωστιάρικη, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ας τη βάλω και εντός εισαγωγικών για να υπερεξηγηθούν και κάποιοι ευέξαπτοι. Εύθυχτοι μάλλον. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ. Πολύ ωραία το είπες. Εντάξει, ήταν και ψηλό. Κάποιες νότες στο στούντιο, ας πούμε, αν ήμασταν και σου έκανα παραγωγή, θα τις ξαναέγραφα. Αλλά δεν έχεις προβλήματα τέτοια πια. Πιστεύω ότι βρίσκεις το δρόμο σου. Μην παραπονιέσαι. Όταν βγεις από εδώ, όποια και αν είναι η κατάληξή σου, πιστεύω έχουν δει άνθρωποι τις δυνατότητές σου πλέον. Και μάλλον σε περιμένει κάτι έτσι. Ευχάριστο και έξω. Φτάνει εσύ να μην θες να χαθείς. Εμείς χανόμαστε. Μην επηρεάζεσαι από τίποτα, εκτός από να είσαι ανοιχτή σε όμορφες προτάσεις. Δεν λέω συμβουλές, γιατί κανείς δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβουλέψει κανέναν. Εσύ ξέρεις πώς θα κινηθείς, πώς θα τοποθετήσεις τη φωνή σου. Παρεπιπτόντως, οι νότες σου σήμερα, οι ψηλές, ήταν τόσο ωραίες και γεμάτες και arrogant, έτσι, επιθετικές και ολοστρόγγυλες, που εγώ σαν τραγουδίστρια τις χάρηκα. Σας ευχαριστώ αυτά. Πολύ. Ευχαριστούμε, παρακαλώ. Άννα. Ναταλία. Έλενα μου, είσαι μια καλή τραγουδίστρια. Αυτό το διαπιστώσαμε νομίζω και πριν την μετάλλαξη του comeback σου και μετά. Νομίζω ότι από το Sweet Dreams του Marilyn Manson σου συνέβη κάτι σε θυμό, το οποίο όμως πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ να μην σου γίνει μανιέρα στις ερμηνευτικές σου καταστάσεις. Υπάρχει κάτι στη γλώσσα της υποκριτικής που ο Αλέξανδρος θα το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, που λέγεται overacting. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Αλέξανδρε μου. Ναι. Είναι η υπερβολή στο παίξιμο. Ναι. Αισθάνθηκα σήμερα, μπορεί να κάνω λάθος, λέω την προσωπική μου άποψη και μόνο αυτή, ότι λίγο υπερέβαλες. Ήσουν λίγο παραπάνω drama queen από ό,τι χρειαζόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου ήρθε όντως να κλάψω και στην πρόβα και τώρα. Όντως, αλήθεια λέω, με φορτίζει πολύ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Okay. Το δέχομαι αυτό. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα του στίχους της Σάνη, της Μπαλτζή, αλλά... Τζίτζι Νταλέσιο. Πώς? Τζίτζι Νταλέσιο. Ναι, λέω για τους ελληνικούς στίχους. Παρ' όλα αυτά, εγώ το ήθελα ίσως λίγο πιο minimal, αλλά αφού εσύ αισθάνθηκες έτσι, δεκτό. Ευχαριστούμε, Ναταλία. Αλέξανδρε, με αφορμή την μπάστα της Ναταλίας. Με αφορμή την μπάστα της Ναταλίας, θα έλεγα ότι δεν είναι overacting, ήταν bad acting. Ήταν bad acting. Κατά τη γνώμη μου. Okay, ναι, εντάξει. Μιλούσαμε, εννοούσα το εξής, θέλω να πω το εξής, ότι το τραγούδι, όπως έρχεται στα αυτιά μου, έχει μια αφθάδια, μια λυτεία. Ο τρόπος του στισήματος Έλληνας είχε ένα αστισμό, ένα ακαδημαϊσμό. Δηλαδή, η βάτα της Joan Collins δεν βοηθάει στη ροκιά του τραγουδιού, κατά τη γνώμη μου. Που σημαίνει ότι όλο ήταν, και η κίνηση που το είδες, overacting, ήταν πως λυρική κίνηση, που δεν ταιριάζει κατά τη γνώμη μου σε ένα τόσο ροκάδικο να. Κομμάτι. Αυτή είναι η θέση μου, αλλά φωνητικά συμφωνώ με την κυρία Βύση, εννοείται, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Νίκο Μουρατίδη. Δόξα εσύ ο Θεός, τα είπε και ένας άνθρωπος με λέτε τρελό. Χρυσή μου κοπέλα, βγαίνεις να πεις αυτό το τραγούδι με αυτά τα λόγια. Το πεις και πάρα πολύ ωραία. Και ντύνεσαι έτσι. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Όχι, είναι δικό σου θέμα. Τι σχέση έχει αυτό, ο ενδυματολόγος μας. Ο ενδυματολόγος μας είναι πολύ συζητήσιμος και έχει πολύ ταλέντο. Πες του, θα πω αυτό το τραγούδι που είναι μία ημίτρελη, απελπισμένη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν μπορώ να βγω με βάτες. Νίκο Μουρατίδη, τι εννοείς δηλαδή, πώς, αναντηθεί πώς δηλαδή. Τι θα σου άρεσε. Αρβιλάκια. Ναι, γιατί. Blue jean και τι. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο τοποθέτησε αυτό. Εμείς δεν μιλάμε. Okay. Εγώ το λέω. Εμείς δεν μιλάμε. Έρχομαι σε εσάς. Υπάρχει αυτό το πρέπει. Όταν δεν μιλάμε, μας τη λέτε. Όταν μιλάμε, μας την ξαναλέτε, θα μιλήσουμε καθόλου.
Θα μιλήσουμε, Νίκο Καρβέλα. Να ολοκληρώσει η κυρία Βύση, παρακαλώ. Όχι, εγώ έτσι μια παρέμβαση. Όλοι ολοκληρώσανε, εμείς έχουμε μείνει με το στο χέρι. Ανολοκλήρωτη. Ναι. Όλοι ολοκληρώσανε και ξεκίνησε τον Καρβέλα με το στο χέρι. Κύριε Μουρατίδη, έχετε ολοκληρώσει επιτέλους. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Εγώ σε καθυστέρησα, ε. Στον κύριο Καρβέλα πείτε τα. Στον Καρβέλα να τα λες, αυτά που δεν βάζει τελεία ποτέ. Τι έχουμε πάθει σήμερα, έλα Νίκο Καρβέλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θες κούρεμα στους κροτάφους λίγο, έχουν μεγαλώσει. Ναι, η αλήθεια και εμένα μου φάνηκα σκούρα σήμερα. Δεν τα πάρεις. Εντάξει. Δεύτερο. Θα φαίνεται το ξυρισμένο, ποιος το λέει αυτό, ωραίο. Ποιος το λέει αυτό. Το ντύσιμό σου. Εγώ. Το ντύσιμο τι. Και ρέστα. Εμένα μου αρέσει. Ρέστα, δίνω ρέστα. Και εμένα μου αρέσει, δίνω ρέστα. Πολύ ωραία, είσαι πολύ δυνατή. Τρίτον, οι κινήσεις σου ήταν αυτές που πρέπει να είναι, διότι έτσι ένιωθες, αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς όμως ότι αυτό το ένιωθες, δεν το κάνεις επίτηδες. Τέταρτον, να εκφράζεσαι όπως θες. Και πέμπτον, με λένε Νίκο Καρβέλα και από όσο έχω δει μέχρι τώρα εσύ η μόνη η οποία με κάνει να σε κοιτάζω, όχι επειδή είσαι ωραία. Τις ωραίες δεν τις γουστάρω ποτέ. Επειδή κάτι έχεις το οποίο συνάδει με αυτό που πρέπει να έχει ένα στάρ πέρα από φωνή. Διότι αυτοί που γίνονται stars δεν έχουν φωνή συνήθως, έχουν άλλα πράγματα. Εσύ αυτό το άλλο πράγμα παίζει να το έχεις. Νίκος Καρβέλας. Σε αγαπώ πολλά χρόνια. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Έλα Πέτρο. Δεν ζητάω συχνά. Για μένα αυτό το τραγούδι ξεκίνησε λίγο χαμηλά και η ίδια δεν το πήγαινε και μετά από ένα σημείο και πέρα εγώ λέω ότι το έσκησε και το είπε πάρα πολύ καλά. Όσο λίγοι μέχρι τώρα έχουν πει τραγούδι, δηλαδή δεν έχω ακούσει μετά το βράδυ τίποτα καλύτερο και ήταν πάρα μα πάρα πολύ καλό. Κρατούμενο ένα. Κρατούμενο δύο, γιατί ακούω διάφορες περίεργες απόψεις περί στυλιζαρίσματος, τι φοράμε στο κάθε τραγούδι και τι παπούτσια έχουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν η Βύση, λέμε παράδειγμα τώρα, η Θεοδωρίδου, η Μαντόνα ανεβαίνει απάνω και τραγουδάει μια μισή ώρα και δύο και δεν κατεβαίνει, δεν αλλάζει ρούχα. Τα ίδια φοράει και τραγουδάει και ένα ροκ, τραγουδάει και μια μπαλάκα, τραγουδάει και μια μπιτζιμπεκιά, τραγουδάει και μια παπαριά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι να κάθομαι τώρα να συζητάω αυτό που έβαλε ο άλλος και τις πάει και δεν τις πάει, είναι παπαριές. Μπράβο! Το κορίτσι, μπράβο! Το κορίτσι έχει ποδάρες και ωραία έχει, λέει ο Νίκος Καρβέλας, πάλι δεν θα μπερδευτούμε σήμερα μπράβο, το βράδυ. Μπράβο, μια χαρά το φορά. Έλα μωρά Νίκο, δεν θέλω, εγώ τσακώνομαι όπως ξέρεις. Αφήστε είναι, να μιλήσει, ειδικά τα λέω, έλεος δηλαδή, δεν το λέω. Και θέλω να πω και κάτι άλλο με τον Αλέξανδρο. Και να συμφωνήσω με τον κύριο Καρβέλα σε αυτό. Ότι. Μ' άρεσε. Ότι. Πράγματι overreacting, bad reacting, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μη τι άλλο, είχε ένα reacting. Οι προηγούμενοι είχαν ένα dead move. Νεκρική κίνηση. Οπότε εσύ είχε και αυτή που είχε και την εξέφρασε και γι' αυτό συμφωνώ με τον Νίκο. Αυτά ήθελα να πω. Κουρέψου. Σας ευχαριστώ. Την άλλη φορά κουρεμένη, ε. Ναι, ναι, ναι. Νίκο, θέλεις κάτι να απαντήσεις σχετικά με το σχόλιο του Πέτρου. Ναι, εσύ. Δεν κατάλαβες. Όχι. Κάτω. Τι να απαντήσεις στον Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι να πάει στο τρολοκομείο. Μάλιστα. Έλενα, πίσω για βαθμολογία Σωτήρη και Μάρτζη. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τη βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε. Με τον πρώτο βαθμό θα ήθελα να κάνουμε την ανατροπή να τον δώσει ο Αλέξανδρος Ρίγα. Αλέξανδρε. Ανατροπή γιατί. Γιατί ξεκινώ ανάποδα. Α, εντάξει, εγώ ήθελα να με βοηθήσουν λίγο οι προηγούμενοι, γιατί έχουν δει την πορεία τη Έλενα στα live. Εγώ είναι η πρώτη φορά. Έχει όμω σίγουρα κάνω, την και να κάνω, πορεία και να κάνω μια, μέσα στο σπίτι. Μια μικρή παρένθεση ότι ό,τι είπα προηγουμένω, φυσικά και δεν απολογούμε, απλώ αφορούσε λίγο την εικόνα πιο πολύ και όχι την δυναμική με την οποία τραγούδησε η Έλενα. Η οποία έφτασε σε μένα πολύ σωστή, πολύ προσωπική και μου άρεσε πάρα πολύ. Αν πρέπει λοιπόν να κρίνω το σύνολο, πρέπει να βαθμολογία τώρα. Από το 1 ως το 10, Αλέξανδρο. Από το 1 στο 10, 9. 9 ο Αλέξανδρος Ρίγας. Ευχαριστούμε. Νίκο Μουρατίδη. 8. 8. Ναταλία. 8. Άννα. 10. 10. Oh. Πολύ χαίρομαι εγώ. Νίκο Καρβέλα. 10. 10. Αναμενόμενο θα είναι. Πέτρο Κωστόπουλε. Αναμενόμενο είναι. Αυτό. 10. Αυτό. Αυτό, 10. Αυτό, ναι. 10, 10. 10, yeah. Παιδιά. 55 βαθμούς. Τέλειο. Ευχαριστούμε. Πόσα δεκάρια πια. Πόσα. Πολλά. Πολλά. Στείλε να λέει το χώρο σου, Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να σχολιάσετε τα social media. Εννοείται.